Κιτάνης, αξιωματούχος Νικολακοπούλου, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, οι τιμώντες τιμώνται εξίσου με τον τιμόμενο. Η αρχαία αυτή φράση μου ήρθε στο μυαλό καθώς σκεφτόμουν πώς να χαιρετήσω εκ μέρους του Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου μας αυτή τη δημόσια πανηγυρική συνεδρίαση του τμήματός μας με μοναδικό θέμα την αναγόρευση της κυρίας Λίνας Νικολακοπούλου σε επίδημη διδάκτρια. Τελικώς, εμείς τιμούμε την κυρία Νικολακοπούλου ή εκείνη εμάς αποδεχόμενη την τιμή μας. Η κυρία Νικολακοπούλου δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Δεν υπάρχει κανείς αυτή την αίθουσα που να μην έχει συγκινηθεί και συγκοτραγωδήσει στίχους από κάποιο από τα εκατοντάδες τραγούδια της και να μην έχει ταυτιστεί με το περιεχόμενό τους. Από τις αρχές της δεκαετίας του 80 που πρωτοπαρουσιάζεται στα καλλιτεχνικά δρόμενα της πατρίδας μας, έχει μια αδιάκοπη δημιουργική και ιδιαιτέρως παραγωγική παρουσία, η οποία την καθιέρωσε ανάμεσα στους σπουδαιότερους τυχουργούς της γενιάς της και όχι μόνο. Πολλοί σπουδαίοι συνθέτες μας που μελοποίησαν τα τραγούδια της και ακόμα περισσότεροι οι τραγουδιστές που τα ερμήνευσαν και τα πέρασαν στο στόμα του ελληνικού λαού. Δεν τους αναφέρω ονομαστικά για να μην παραλείψω κάποιον, άλλωστε θα ακολουθήσει αναλυτική παρουσίαση του στιχουργικού και ποιητικού της έργου. Οι στίχοι της κυρίας Νικολακοπούλου πέρασαν βέβαια τα ελληνικά σύνορα και μέσω της μετάφρασής τους και έτσι έγιναν κτήμα και άλλων ανθρώπων τους οποίους εξέφρασαν παντιοτρόπους. Λέμε συχνά, και μάλιστα κάποιοι μας κατηγορούν, ότι το Πανεπιστήμιο πρέπει να είναι ανοιχτό στην κοινωνία και να αφουγκράζεται τον παλμό της. Η σημερινή παρουσία όλων σας εδώ δείχνει ότι επικροτείται την ομόφωνη απόφαση του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, το οποίο συνεκτιμώντας όλα όσα ανέφερα και κυρίως όσα θα ακολουθήσουν κατά την εκφώνηση του επένου της σήμερα τιμωμένης, αποφάσισε να επικυρώσει τη γενικότερη προσφορά της κυρίας Λίνας Νικολακοπούλου προς την κοινωνία μέσω του στιχουργικού και ποιητικού της έργου με την ανακήρυξή της ως επίτιμης διδάκτορα, εντάσσοντάς την έτσι στην επιστημονική του κοινό οικογένεια.